Έλα, Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Τι κάνεις? Για να παίζουμε, τι γίνεται. Καλά, εσύ. Για να παίζουμε. Γιατί σπάς τα αρχιδάκια σου? Τι να κάνω, ρε φίλε. Γιατί ζαλίζεις τα αρχίδια σου, θέλω να ξέρω. Τι προτείνεις? Τι εννοείς, τι εννοείς να προτείνεις? Τα γράφεις όλα στα αρχιδιά σου, δεν καταλαβαίνεις. Εσύ στραβώνεσαι, κάνεις ό,τι καλύτερο, γαμνιέσαι εκεί. Έχεις μείνει μισιακός, ρε κακομύρη. Λοιπόν, και κάθεσαι να πούμε πώς τον ένα ζαλίζεις τα αρχίδια σου με τον καθένα. Έχεις στοιχεία. Έκατσα, κοίτα τώρα βίντεο με Γιώργο. Έχω δει και τις άλλες άμεσες παρουσιάσεις εκεί που έχεις κάνει εκεί μετά τα παιδιά για το, από το νησί. Τι μαλακίες είναι αυτές τώρα. Και σε πιάνω να πούμε πώς θα λένε τα νεύρα. Αγόρι μου, ξέρεις τι γίνεται. Όλοι περιμένουν να βρούνε το παραμικρό ψεγάδι στις μηχανές αλουμινίου για να πούνε είναι άχρηστες, μην τις αγοράσετε. Και θα σου τύχει όχι ένας α ή β πελάτης, θα σου τύχει αυτός που θεωρείς ο καλύτερος πελάτης που έχει δώσει τα πιο πολλά λεφτά από όλους. Ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν ξέρει. Ο άνθρωπος αυτός, ο συγκεκριμένος που μιλάμε, που έστειλε τη μηχανή στο Γιώργο. Ναι. Ωραία. Δεν την έστειλε στο Γιώργο. Έτυχε και με πήραν εμένα, τίδανε να τη στείλει πίσω, δεν μπορούσε να γίνει μεταφόρτωση από το ένα πρακτορείο στο άλλο, γιατί δεν κάνω μεταφόρτωση. Μπράβο. Και έδωκε τα στοιχεία τα δικά μου. Και ωραία. Λέω εγώ του Χατζηγεωργίου, τράβα πάρ το ξυλοκυβώτιο και πήγαινε το στην άλλη μεταφορική, να φύγει για Κέρκυρα. Και με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο και μου λέει ούτε ξυλοκυβώτιο δεν είχε. Το στείλε χήμα. Ναι, το είχε πετάξει. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, την είχε καλά, αυτός την είχε ο άνθρωπος, περίμενε, αυτός ο άνθρωπος μπήκε στον κόπο να σκεφτεί ή να ρωτήσει αν είναι άσχετος. Λοιπόν, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, δεν μπορώ να πω κιόλας, έτσι, αν είχε καμία άλλη, να πούμε πώς το λένε, επαφή με το αντικείμενο. Όχι, ποτέ. Και έβγαλε το πράγμα αυτό άχρηστο. Εγώ δεν έχω αυτό, αυτός έχω το μου πιο παλιό. Αυτός μου, είπε ότι ήταν 2 χιλιοστά το ντιζάκι ρελιάσματος πιο παραπέρα η τρύπα και λέω για να το λέει μπορεί να έχει δίκιο, άμα βάλεις ένα γάλικα πάνω θα κάτσει ίσια, θα κάτσει στραβά. Μου λέει φαίνεται με το μάτι ότι είναι στραβό. Αν φαίνεται με το μάτι και είναι 2 χιλιοστά θα ρελιάζει και θα είναι σαν τον πύργο της Πίζας. Αγόρι μου, άνθρωπος πανικοβλήθηκε, στεναχωρήθηκε, απογοητεύτηκε. Ναι. Μπήκε στον κόπο να πει, έλα εδώ ρε αδερφέ, ξέρεις κανένα χριστιανό εδώ πέρα στην Κολό Αθήνα που είμαστε και αυτά? Μπήκε στον κόπο και να πει, έλα εδώ. Δεν ήταν στην μπορείς Αθήνα. Να μου, μπορείς δεν, να ήταν, μου... δεν ήταν στην Αθήνα. Αν ήταν στην Αθήνα θα είχα στείλει απευθείας στο Χατζηγεωργίου. Πού είναι αυτός? Σε ένα νησί του Αιγαίου. Μάλιστα, τον ήπιαμε. Κατάλαβες. Ναι. Αυτή είναι η μαλακία. Αν ο άνθρωπος, ναι, ήταν, αν ο άνθρωπος ήταν στην Αθήνα καλή τώρα. Θα έπαιρνες πέντε τηλέφωνα ή έστελες στο ακριβώς Γιώργο και τελείωνε το πανηγύρι. Έχω πάνω από 50 πελάτες στην Αθήνα. Μπράβο. Δεν το συζητούσαμε. Μάλιστα. Δηλαδή αυτός δεν ήθελε να, καταλογήσεις, δεν ήθελε να καταλάβει. Υπάρχουν πελάτες που δεν είναι η δουλειά τους. Ούτε και εμένα είναι η δουλειά μου, ρε φίλε, να καθίσω αρισμίζουνε... να αρχίσω να κάνω, να πούμε, να την ψάχνω για αυτά. Βάλε το μυαλό σου, κάτω να σκεφτεί. Παιδέψου βασικά. Χρησιμοποίησέ την αρχή. Εγώ σου εξήγησα κάτι πιο απλό. Επίσης στο βίντεο λέω κάτι που είναι υπερβολικά δύσκολο να καταλάβει κάποιος. Γίνεται λοιπόν η πρώτη στραβή. Γίνεται η πρώτη στραβή με τον κομμετρικό. Το πήρες χαμπάρι? Ναι. Γυρίζει πίσω μελτά. Γίνεται η δεύτερη στραβή με γενική ταχυδρομική με τον κομμετρικό. Ευθύνεσαι εσύ? Δεν ευθύνομαι εγώ. Α, μπράβο. Δεν θέει μπορεί, μεταφορική. Περίμενε. Δεν μπορεί και στο ΕΛΤΑ να γίνει στραβή και στη γενική ταχυδρομική να γίνει στραβή και μάλιστα να πηγαίνει ο άνθρωπος αυτοπροσώπος μέσα στο γραφείο και να λέει έχω δέμα λέει και να του λένε όχι. Εντάξει. Να μην δέχεται ειδοποίηση ούτε αυτός, ούτε η γυναίκα του. Πού ήταν το κόλλημα? Δεν ξέρω. Εγώ ανακάλυψα πού είναι το πρόβλημα. Αυτό που μου έλειπε εμένα για να ανακαλύψω πού είναι το πρόβλημα είναι ότι έπρεπε κάποιος ξένος να πάρει τη μηχανή στα χέρια του, να μην είμαι εγώ γιατί θα πούνε
ο κατασκευαστής είναι ή την μπάλωσε, την κουκούλωσε ή τη μοντίφαρε ή την άλλαξε με άλλη για να μην φανεί το λάθος. Mm-hmm. Αφού ναι. έτυχε και την πήρε ο Χατζηγεωργίου, γλίτωσα εγώ. Έτσι. Βάνει τη ρεκτιφιαρισμένη τη γωνία πάνω που κάνει κάνα 500 ευρώ. Αλήθεια τα κάνει. Mm-hmm. Γιατί είναι για τα μπλοκ των κινητήρων ακριβίας. Ναι. Που πατάνε τα καπάκια πάνω. Mm-hmm. Ο γράφτης και 50 ευρώ και 100 ευρώ τη δουλειά του θα την κάνει όπως και να είναι. Έτσι, πιο δύσκολο είναι να τον ρυθμίσεις παρά να τον χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, μου λέει και η γωνία πατάει σωστά και πάνω η ντίζα και κάτω η ντίζα. Εμένα με διέφερε μόνο όταν κλειδώνει η γέφυρα, όχι όταν η γέφυρα είναι κάτω. Γιατί την κλειδώνει και την αλφαδιάζει το stop δεξιά. Και επίσης, κατανοητό, ναι, μπράβο, αφού λειτουργεί σαν αλφα, την να πούμε, εφόσον και το ένα αλφαδιασμένο και το άλλο το στόπ επάνω, ναι, φίλε, έρχεται στα ίσα. Ακριβώς. Και επίσης, φίλε, uh-huh. το ζητούμενο είναι, όταν λοιπόν ένας ξένος μου δίνει την εγγύηση που είναι και στο συνεργείο μέσα από μικρό παιδί και αλφαδιάζει όλη μέρα τα μπλόκα από τα μοτέρ, τα λύνει, τα δένει, τα κάνει, τα ράνει. Uh-huh. Ό,τι. Με τα όργανα του συνεργείου, δεν μιλάμε μηχανουργείου, του συνεργείου, έτσι. Τα ναι. κλασικά που τα έχει όλος ο κόσμος. Ωραία. Είναι ίσιο το σασί. Ωραία, φίλε. Και μία γωνία από 15 ευρώ να βάλεις και μία γωνία σιδερένια από 15 ευρώ να βάλεις που έχουν ξυλουργεί, πάλι δεν θα σου δείξει 90,000, θα σου δείξει 89,99. Ρε, το story ποιο είναι τώρα, ότι ο άσχετος ο άνθρωπος προσπάθησε να βγάλει το μηχάνημα σκάρδο. Εγώ πήρα την επιβεβαίωση από τη στιγμή που το μηχάνημα είναι σωστό και είναι κεντραρισμένο, πήρα την επιβεβαίωση τι γίνεται στο σπίτι εκείνου του ανθρώπου. Τον ειδοποίησα πριν τη στείλει. Του λέω, εάν στείλεις τη μηχανή και την ελέγξω εγώ ή ο Χατζηγεωργίου, γιατί με το Χατζηγεωργίου γνωρίζονται προσωπικά. Έτσι. Ναι. Έτυχε να βρεθούν μία φορά να μιλήσουν. Λοιπόν, mm-hmm. και είναι η μηχανή κεντραρισμένη, φέρνεις παπά στο σπίτι σου μέσα και σου κάνει ευχέλαιο. Αυτή τη συμβουλή σου δίνω. Τελείωσε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εγώ αυτό το γνώριζα πολύ καιρό πριν γίνει. Γιατί την ψηλιάστηκα. Πρώτη στραβή με τον κομμετρικό, δεύτερη στραβή με τον κομμετρικό. Λέω... Μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο άνθρωπο του, έχει το σκύλο αυτό. Βεβαίως. Απλά και δεν είναι ο μόνος από τους πελάτες μου. Πάω στον Τάσο, στο δίπλα χωριό. Ναι. Πού μου πες, είδαμε τα καλώδια που ήταν να πούμε, όπως λένε. Στα 500 μοτέρ που είμαστε δύο εργοστάσια κι εγώ, έτσι. Κύπρος, Ιταλία, ο Κορτίνη κι εγώ. Στα 12 χρόνια που πουλάμε μηχανές. Έχουν πουλήσει οι άλλοι δύο κι εγώ για πλάκα πάνω από 500 μηχανές. Mm-hmm. Δεν μπορεί γαμώ το σπίτι του στα 500 μοτέρ να μου τύχει εμένα το στραβό μοτέρ. Και ευτυχώς που μου τύχε εκεί ήμουν μπροστά. Αν τύχαινε σε άλλο πελάτη, τι θα γινότανε. Δεν το θεωρώ ότι έχει γίνει, είναι τόσο σοβαρό, αλλά ναι, εσύ αυτή τη στιγμή το πιάνεις φαντάσου ότι να πήγαινε, είμαι φαντάσου επαγγελματίας. Να πήγαινε, όχι, περίμενε. Φαντάσου να πήγαινε το μοτέρ στον Εύρο, στην Κρήτη, κάπου, οπουδήποτε. Ναι, ωραία. Τι θα γινότανε. Θα πήγαινε σε έναν ηλεκτρολόγο και θα το γίνανε για να με πώς θα λένε τις επαφές και θα γίνανε για σωστά. Όχι, όχι αγόρι μου. Όχι αγόρι μου. Θα γιατί να θα λένε θέλε, όπου γιατί θα θέλε, όχι. Θα θέλε κατέβασμα το μοτέρ. Ναι. Ξεβίδωμα. Ο άξονας του μοτέρ, ο τορνεμένος, η έδραση δηλαδή. Ναι. Πέρασμα με κολαούζο. Α, έχει νταλαβέρι. Βεβαίως. Επαλήθευση. Άλλο βιδάκι στο στροφείο ρελιάσματος. Κούμπομα, αλφαδιασμα, mm-hmm. τοποθέτηση. Καταλαβες. Αυτά εσύ δεν τα τσεκάρεις πριν τα στείλεις. Εδώ είναι το τρελό. Εδώ είναι το τρελό. Την έβαλες μπροστά. Βεβαίως. Και βίδωσα και την έβαλα μπροστά και βίδωσα και το στροφείο. Γιατί του την έδωκα με στροφείο. Ναι.
Εδώ Και είναι πώς το. έγινε, και η Μόντα πώς έγινε, δηλαδή δεν καταλάβα τι άνοιξε ένα καλώδιο μόνα τους. Αυτοί στο εργοστάσιο δίνουν όλα τα μοτέρ να γυρίζουν. Αριστερά. Αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. 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 Ανάποδα από τη βίδα. Η βίδα ξεβιδώνει. Τη πρώτη για να μην. Δηλαδή. Ναι. Μπράβο. Εγώ λοιπόν ανοίγω το κουτί, περνάω καλώδιο, βγάζω τα γεφυράκια, αλλάζω γωνία στα γεφυράκια, αντί να είναι παράλληλα τα κάνω οριζόντια, ναι, και αλλάζω την πολικότητα του μοτέρ. Για να μπορέσει να δεχτεί το στροφείο ρελιάσματος και να γυρίσει κανονικά. Ναι. Ποτέ στα χρονικά δεν είχα δει εγώ μοτεράκι με ανάποδη την εσωτερική καλωδίωση. Και ήταν και το μοναδικό πράγμα που δεν κοιτάζω ποτέ. Τα βάζω μπροστά ότι λειτουργούν. Ναι, μας έχει τύχει να μην πατάει το ένα καλώδιο που τοποθετούμε εμείς από τα τρία γύρω φάση ουδέτερος, ναι, και να μην παίρνει μπροστά το μοτέρ, γιατί έχει πιάσει βίδα το λάστιχο, το πλαστικό του μοτέρ και δεν πιάνει το σιδεράκι να κάνει επαφή. Το λύνουμε, το κουνάμε λίγο, το ξανασφίγγουμε, δουλεύει. Αλλά ποτέ να περαστούν ανάποδα μέσα στα πηνία τα καλωδιάκια. Ωραία. Όλη αυτή η συζήτηση που έγινε ήταν για να αποφύγεις εσύ τα κακό σκήμενα, να μην βγει παρά έξω βρώμα κατευθείαν. Όχι, να φίλε. Προλάβεις τις καταστάσεις. Όχι, φίλε. Όχι, φίλε. Η κουβέντα γίνηκε ότι αν είχε γίνει λάθος στον άξονα, τον πάνω του μοτέρ ή στη βίδα, στο τζάκι ρελιάσματος, όλες οι μηχανές ήταν στραβές 2 χιλιοστά. Και τα τρία μοντέλα. Εκεί τρελάθηκα εγώ. Όχι, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και στο Μιχάλη που έχει εδώ από το Κορομπή που ήταν το παιδί, να πούμε πώς το λένε, που τον έβαλε και πήρε τη μηχανή, και εγώ δεν έχουμε κάποιο θέμα με αυτό το πράγμα. Πρόσεξε. Δεν ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων. Εσύ τι έχεις, αλουμινίου? Όχι, όχι, όχι. 300 βήτα. 300 βήτα. Ωραία. Η 300 βήτα λοιπόν. Βέβαια μου φαίνεται λίγο πιο στιβαρό, έτσι. Να πούμε περίμενε, γιατί... περίμενε, περίμενε. Η 300 βήτα είναι ένα μασίφ σύνολο που το χτυπάς σφυριές με τη βαριοπούλα και δεν καταλαβαίνει μία. Ωραία. Ωραία, περίμενε. Η 300 βήτα λοιπόν, το μοτέρι, τορνεύεται η φλάτσα και κεντράρεται με ορολογιακό γράφτη που έχω κάνει πατέντα εγώ, την έχω δείξει και σε βίντεο, και τη βιδώνω εγώ ίδιος. Αν ο πελάτης λύσει το μοτέρ, δεν ξαναμπαίνει στην ίδια θέση που να χτυπιέται. Δηλαδή μην ξαναλύσουμε, μην λύσουμε. Μην δηλαδή, λύσεις μην ποτέ κάνω, το μοτέρ. Μην κάνεις μαλακία δηλαδή. Και ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Μην λύσεις ποτέ το μοτέρ. Και αυτούς σε πρώτα, όλες άμα τις γίνει μηχανές, μαλακία, τι γίνεται. Περίμενε. Και στις μηχανές της Α5, της μπλε χρώμα. Α5S που ήταν, ναι. Βεβαίως. Της LC και της R2. Και σε αυτές κεντράρεται το μοτέρ από μένα ένα προς ένα. Σε τούτες εδώ τις κεντράρει αυτόματα το μηχάνημα στις αλουμινίου. Γι' αυτό είχα δείξει επίτηδες στο βίντεο ότι τοποθετείς τη φλάτζα με το χέρι χωρίς βίδες, τις πρόχνεις ελαφρά μέσα, γίνεται σώμα 0-0 και σηκώνεται όλη η πλάκα αλουμινίου πάνω στη φλάτζα. Όσες φορές και να το λύσεις, όσες φορές και να το δέσεις, το μοτέρ θα είναι 0-0 κέντρο. Ναι, εξάλληψες ένα πρόβλημα δηλαδή. Γιατί το κάνει το μηχάνημα, δεν το κάνω εγώ. Στην 300 βήτα δεν μπορούσε να το κάνει το μηχάνημα. Διότι το ένα είναι μηχάνημα από 10.000 ευρώ, το άλλο είναι μηχάνημα από 50.000 ευρώ.
Κατάλαβες. Το CNC που έχεις πάρει δηλαδή. Άμα βάλεις τα αξεσουάρ, άμα βάλεις τα, πάει πολλά. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, το story είναι άλλο. Πες μου. Βγάλε και καμία, βγάλε και καμία παρουσίαση εκεί πέρα, να πούμε τις προκοπήσεις εκεί πέρα, όχι με τους τρελούς εκεί, να πούμε παρουσίαση όμορφα το μηχανήμα, να πούμε πώς το λένε και αυτά. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα, φίλε. Ωραία και έχω όμορφα. Τα μαγαζιά, έχω τα μαγαζιά άνω κάτω. Φαντάσου ότι και τα παιδιά όλοι μαζί παλεύουν στο μεροκάματο. Όταν σου λέω, δεν υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης. Θα την είχαμε ήδη κάνει. Τελειώσανε οι εποχές που είχαμε το χρόνο, το χώρο, το χρήμα και τα λοιπά να μπορούμε να κάνουμε παρουσίασεις. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Από εγώ σου μιλάω φιλικά τώρα, έτσι. Λοιπόν... Το ξέρω ότι χτυπάει στραβά στο μάτι. Πιστεύεις ότι εμένα μου αρέσει να φαίνεται ο τείχος από το μαγαζί που ο μισός από πίσω είναι σάπιος, ο μισός είναι βαμμένος, ο μισός είναι αβαβός? Όχι ρε, εσύ δεν κατάλαβες. Η παρουσίαση να γίνει όμορφα και ωραία, να πούμε όπως θα λένε, σε ένα χώρο ο οποίος θα καθίσεις να πεις πέντε πράγματα όπως θα ξέρεις εσύ αναλυτικά, το τι έχεις κάνει, το τι δεν έχεις κάνει και το τι κάνει. Λοιπόν, και μετά αλλά όλα τα άλλα θα έρχονται. Τώρα αυτό το γιουσουρούμε εκεί πέρα, να πούμε όπως το λένε εκεί, κάτι παρουσιάσεις περίεργες και κάτι μαλακίες, τώρα μην τα κάνεις αυτά. Το ξέρω, χτυπάνε άσχημα στο μάτι. Ναι, γι' αυτό το λέω τώρα. Και επειδή έχω ακούσει να πούμε πώς θα λένε και κουβέντες τώρα εκεί. Στο λαστιχάδικο μέσα, παρουσίαση ογκομετρικά, χήμα στο κύμα της πουτάνας στο κάγκελο, μην τα κάνεις αυτά. Έτσι, έχεις κάνει αγώνα, όχι τίποτα άλλο. Εμένα στα παπάρια μου. Ναι, και γυρίζεις και λες. Έχεις κάνει αγώνα και λες τώρα να πούμε τι έγινε. Το έχουν ρίξει να πούμε πώς θα λένε στο κλαρίνο εκεί πέρα, να πούμε και οι μεθούρες εκεί πέρα και γίνεται της πουτάνας. Δεν είναι ωραίο. Από σεβασμό και μόνο, δηλαδή, προς τον πρόσωπό σου, έτσι. Παναγία κοντά σου. Αλλιώς... Παναγία κοντά σου. Όχι, yeah. Το σέβομαι απόλυτα αυτό που λες. Μα και εμένα μου χτυπάει άσχημα στο μάτι. Δεν θέλω να σου χαϊδέψω τα αυτιά. Θα σου πω πέντε πράγματα, ένα αυτό και τελείως. Εγώ δεν γουστάρω να τα λέω όπως είναι. Πρόσεξε να δεις. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα. Θα στο θέσω και αλλιώς. Πάω στο Λεωνίδα, ας πούμε, που είχε πάρει το σκάρτο παραγωγής με τις 8 βίδες. Καλή 20, καλή 12. Το παιδί με εξυπηρέτησε και έτυχε και βγάλαμε τα βίντεο την ίδια μέρα κατά λάθος και τα δύο. Δηλαδή έγινε λάθος, μου στείλε ο κένταυρος κάτι πράγματα και τα στείλε με λάθος μεταφορική. Είναι συνωνυμία μεταφορικής και αυτός από τη Σαλονίκη συνεργάζεται με τούτον στην Νότια Κέρκυρα στη Λευκήμη. Ο άλλος από την Αθήνα δεν συνεργάζεται και συνεργάζεται με έναν άλλον που είναι στην πόλη 35 χιλιόμετρα από εδώ. Φαντάσου ότι κατά λάθος πήγα εγώ στην πόλη και επειδή δεν υπάρχει κανείς άλλος να πάει. Επήραμε 4-5 άτομα και δεν μπορούσε να πάει κανείς. Ούτε το φορτηγό να τα φέρει. Λοιπόν, και εμείς τα θέλαμε εκείνη και την ώρα μπαμ. Και πήγα εγώ, την ώρα που πήγα εγώ, παίρνω τηλέφωνο τον Λεωνίδα, του λέω, ρε Λεωνίδα, του λέω, για τον Λεωνίδα τον είχα βάλει να μιλήσει με τον άνθρωπο, έτσι. Που έλεγε που ήταν το ντιζάκι στραβό και μου έβγαλε αμπρόσεξες και το βιντεάκι που τον είχα βάλει και το τραβούσα από το κινητό μου την ώρα που τον είχα στο Skype και μιλούσαμε στο Viber. Ναι. Με τα ακουστικά. Λοιπόν, και λέω, κάτσε ρε παιδί μου να του δείξω το δικό σου το ντιζάκι. Να το στείλω του ανθρώπου. Τελικά δεν χρειάστηκε, δεν του το στείλα. Και τελείωσε και η ιστορία. Δηλαδή όλο δεν αυτό εγώ το πράγμα Λεωνίδας... γίνεται... Κατά λάθος έγινε. Φίλε, έγινε κατά λάθος. Δηλαδή, τα δύο βίντεο με τα παιδιά που βγάλαμε γίνανε κατά λάθος. Και του Τάσου που βγάλα το βίντεο δεν το είχαμε προγραμματίσει. Αυτό ήτανε να πάω... Που ήταν εκεί μέσα. Ο γιος του ήταν, ο μικρός. Έχει δύο παιδάκια. Έκανε λίγη φασαρία να είναι καλά το παιδί. Είσαι. Κοίταξε, αυτό έφαγε άλλη φολά. Είχε πάρει την 300 β. Πάει να στήσει ο άνθρωπος τη μηχανή να γεμίσει φυσίγγια. Πριν χρόνια πότε ήταν, που την πήρε. Σχεδόν να χρησιμοποιείται, έτσι. Την ώρα που πάνε αρχίσει να γεμίζει, μπαίνουν τα παιδιά στο δωμάτιο.
Τον διώξανε. Και δεν είχε πού να τη στήσει. Μικρό σπίτι είχε ο άνθρωπος οικογενειάρχης. Βάνει τη μηχανή στην αποθήκη. Κάθε τη μηχανή εκεί σκεπασμένη. Βρίσκεται μία ευκαιρία. Περνάει ο Τάσος κατά λάθος από το μαγαζί για άλλη δουλειά. Βλέπει τις μηχανές αλουμινίου. Του λέω παιχνίδι σε λίγο το μοχλό να μου πεις τη γνώμη σου. Και όπως παιχνιδίζει το μοχλό, του λέω δώσε μου τόση διαφορά και πάρτι. Πουλάμε λοιπόν τη μηχανή του σε ένα παιδί που μου είχε ζητήσει μηχανή 2 μήνες πριν και την πήγε Βόρεια Ελλάδα. Και ο Τάσος πήρε τη μηχανή, του λέω διάλεξε ποιο από τα 3-4 σας που έχω πάνω στον μπάγκο. Και μου λέει θέλω λέει αυτό με τη σφιχτή τη γέφυρα. Του λέω ρε είσαι σίγουρος. Πάρε το άλλο του λέω που η γέφυρα λέω κάνει επαναφορά. Όχι μου λέει αυτό μου λέει μ' αρέσει αυτό θα πάρω. Τον εσταύρωσα. Του λέω μην το πάρεις. Πάρε το άλλο. Είναι πιο καλό. Όχι μου λέει αυτό θα πάρω. Τελείωσε. Του λέω είσαι σίγουρος. Μου λέει ναι. Και μου δίνει λεφτά στο χέρι επί τόπου. Προκαταβολή. Μου λέει έκλεισε. Φέρνει τη μηχανή την άλλη, την πουλάμε. Του κόβω τιμολόγιο, με εξόφλησε. Και την είχε σπίτι του πόσες μέρες. Ήτανε να πάω στο παραδίπλα χωριό να ρυθμίσω μία 300 βήτα. Γιατί πας και τις ρυθμίζεις? Γιατί αν δεν πάω να τις ρυθμίσω εγώ, ναι, δεν θα πιάσω πελάτες. Γιατί μαζί, δηλαδή, γιατί μαζί, ναι, μαζί, στην κυνηγό παρέα βλέπουν κι άλλοι και αρχίζουν και ρωτάνε τι τιμή μου κάνεις από εδώ από εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατάλαβες? Και έτσι πάω και έκανα πελάτη παραπάνω. Εντάξει, δεκτώ από μία άποψη. Απ' την άλλη δηλαδή τι κάνουμε? Δηλαδή εμείς θεωρούμαστε μαλάκες δηλαδή που βγάλαμε τα μάτια μας εκεί πέρα? Περίμενε ρε φιλαράκι. Περίμενε, δεν γίνεται να έρθεις εδώ. Μη ζηλεύεις. Λοιπόν, εγώ τι να ζηλέψω? Περίμενε. Εγώ πήγα και ρύθμισα μηχανή μετά από 9 χρόνια που έχω μαγαζί, έτσι. Ναι. Και είναι η πρώτη φορά που πάω φέτος και ρυθμίζω μηχανές. Mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχα ρυθμίσει καμιά νου. Έτυχε μια φορά, ας πούμε, στο βουλκανιζατέρ του Γιάννη που πήγα να μεταλλάστηχα τότε και είχε τη μηχανή πάνω σε ένα τραπεζέλι και του λέω κούνα λίγο αυτή τη βίδα εδώ, κούνα λίγο αυτή την άλλη βίδα εδώ. Και μια φορά τη μηχανή τα Γιουσίλαου που την είχε 3-4 χρόνια και του σφίξα 2 βίδες εκεί μπροστά. Του λέω κούνα λίγο τη βίδα τούτη. Ρε, αυτό είναι μασημένα κουκιά. Άξι. Άξι να ασχοληθεί ο άλλος για να μπορέσει να καταλάβει, να μπει στο τρυπάκι πού φταίει και πού δεν φταίει. Να καταλάβει ότι μερικές φορές, καμία φορά δεν φταίει η μηχανή, φταίνε τα υλικά που βάζεις. Δεν άλλο μπορεί να το καταλάβει ο πελάτης. Άλλο πλαστικό ο άλλος. Πώς δεν χαζεί είναι όλοι δηλαδή? Γιατί ο πελάτης για να το καταλάβει αυτό, αυτό μου το δίδαξε ένα παιδί, στρατιωτικός, καμιά 35 χρονών, που είναι στο στρατό μέσα, στο συνεργείο του στρατού και γυρίζει και μου λέει εγώ κάθομαι λέει και ακούω το θόρυβο που κάνει το κάθε αμάξι και το κάθε μοτέρι και από το θόρυβο καταλαβαίνω τι πρόβλημα βγάζει. Αλλά μου λέει για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο δουλεύω μου λέει χρόνια και χρόνια και χρόνια και έχω κάτσει λέει με μαστόρους και μαστόρους δίπλα να μαστορέψω. Δεν γίνηκα λέει από το Ζάσταβα να πάω λέει στη Mercedes. Ρε δεκτό αυτό που λες. Περίμενε. Δεν μπορείς λοιπόν σε ένα πελάτη που δεν έχει πιάσει ούτε ρελιά στραχυρός στη ζωή του να του πουλήσεις μία μηχανή αλουμινίου με 8 στάδια και να τον εβάλεις να τη ρυθμίσει χωρίς να έχει κάποιο δίπλα του να του πει τα βασικά. Είτε 8 έχει, είτε 4 είναι, το ίδιο αγκούρι είναι. Άγια σου. Είτε 4 έχει, είτε 8 είναι, είναι το ίδιο αγκούρι. Άμα δεν πας βήμα προς βήμα, να καθίσεις να δεις, να σπαταλήσεις χρόνο και να καθίσεις να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται και πώς δουλεύει το κάθε πράγμα, λοιπόν, και το που φταίς και το που δεν φταίς, γιατί δεν γίνεται να βάζεις ένα άλλο κάλικα έτσι και ένα άλλο κάλικα αλλιώς και να σου βγει το ίδιο. Άλλη πυκνότητα το ένα πλαστικό, άλλη πυκνότητα το άλλο πλαστικό. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Πρέπει να σου κόβει και πέντε. Περίμενε.
Αυτό όμως δεν γινότανε παλαιότερα. Τα τελευταία χρόνια έχουν χαλάσει τα μείγματα στα πλαστικά, τα πυθμένια και τα φρεζαρίσματα πάνω ψηλά. Πιο παλιά δεν γινότανε αυτά. Ωραία. Και τι πρέπει να κάνουμε? Ακριβώς. Άστο το παλιά. Το παλιά πάει. Θέσια κουλούρια κουλούρας. Μπράβο. Εγώ λοιπόν, σαν κατασκευαστής, δεν πρέπει να πιάσω το μέσο όρο των πελατών και να τους πω, έλα εδώ εσύ, τι πρόβλημα αντιμετωπίζεις αυτό, να το δούμε παρέα. Εσύ, τι δεν σου ναι, κάθεται αυτό. Δεκτό αυτό. Δεκτό αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβεις και μόνος. Δεν γίνεται να παίρνεις ένα άλλο γκάλικα και να έχεις τη μηχανή στημένη π.χ. με το λευκό γκάλικα και να πας, να πούμε, όμορφα και μετά να πας με έναν άλλο γκάλικα χρωματιστό και να σου κάθεται μαλακία. Αυτό λοιπόν το πάθαμε με τον Τάσο προχθές από το διαφανές στον γκάλικα που βάλαμε το κόκκινο χρώμα. Έσπασε νεύρωση. Το είδες στο βίντεο? Ναι. Μπράβο. Κομμένος με τον κόφτη ο ένας, κομμένος με τον κόφτη ο άλλος. Μόνο που άλλαξε το χρώμα, έσπασε νεύρωση. Ναι, γιατί μπορεί να είναι πιο μαλακός. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Σήκωσε όχι, το δεύτερο φίλε. Στάδιο. Όχι, σήκωσε το δεύτερο στάδιο σου λίγο παραπάνω. Όχι, το καμινό αυτό είναι. Όλο το σκηνικό εκεί είναι. Δεν είναι πιο μαλακός. Αν είναι πιο σκληρός και δεν μπορεί η εικονική να λυγίσει και οι πτυχές λόγω σκληρότητας. Θα πάρει τη δύναμη εκεί πέρα. Που και έχει σπάει το νεύρο από κάτω. Ναι. Κατάλαβες. Γιατί εκεί που σπάει η νεύρωση στο αμορτισέρ του συγκεντρωτήρα είναι το πιο αδύναμο σημείο του κάλικα. Ναι, γιατί εκεί πέρα είναι πιο άδειος. Ακριβώς. Δεν περικλείεται, μάλλον δεν είναι γεμισμένος με όπως είναι η φούστα, έχεις πάνω να πούμε το συγκεντρωτήρα, έχεις τα σκάλια σου εκεί τέτοιο, εκεί είναι το πιο κούφιο. Ακριβώς. Δεν κυλινδρεύει. Δεν εφάπτεται. Ναι. Δεν έχει τριβές. Εντάξει, τα παθαίνεις αυτά ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Έχει, όπα, εδώ είμαστε κάπου λάθος. Δεν... Εντάξει. Να το ρίξουμε κατευθείαν στη μηχανή δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Εγώ παρατήρησα, γιατί το δοκίμασα πολλές φορές. Ανάλογα πόσο ψηλά κάθεσαι στην καρέκλα, ανάλογα εάν καθίσεις από το κέντρο λίγο προς τα δεξιά ή λίγο προς τα αριστερά, σου δημιουργείται μία οπτική ψευδαίσθηση ότι το μοτέρι και το ντιζάκι ρελιάσματος είναι παράκεντρα. Και μου το έχουν πει 3 διαφορετικοί πελάτες. Και τους εξηγάω. Τους λέω, κάντε αυτό και θα δείτε ότι η μηχανή δεν χάνει. Και μόλις το κάνουνε μου λένε, α, δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, λέει, έχεις δίκιο. Πελάτης μου εδώ στην Κέρκυρα, από την περιοχή της Λευκύμης, γυρίζει και μου λέει, σε τηλεφώνημα, χθεσινό, σημερινό. Μου λέει, ρε Νίκο, μου λέει, το μοτέρ είναι, λέει, λίγο παράγωνο, αλλά δεν με πειράζει μένα, λέει, δεν δίνω σημασία. Του λέω, αγόρι μου, δεν είναι το μοτέρ παράγωνο. Κάνε αυτή τη δοκιμή και θα δεις ότι είσαι ίσιος. Γιατί όλοι θέλουνε επίπεδη έδραση να αλφαδιάζει τον κάλικα αντί για κονικό ντιζάκι. Τους έβαλα ένα τεράστιο ντιζάκι ρελιάσματος με τεράστιο κόνο. Κατάλαβα γιατί παίζει αυτό. Πιάνεις όλα τα διαμετρήματα και αναλόγως που μπράβο, είναι... Μπράβο, να... μπράβο. Και ο κόνος έχει άλλη γεωμετρία και άλλες μοίρες. Και επίσης είναι 4 φορές πιο ψηλό, πιο χοντρό υλικό σε σχέση με τις 300β και τις α5. Και μόνο που βλέπεις ένα τόσο τεράστιο όγκο στο μάτι νομίζεις ότι χάνει. Γιατί σε μπερδεύει το δεξί στόπ που αριστερά δεν έχει και σε μπερδεύει και η πίσω κολόνα. Αν το παρατηρήσεις δηλαδή και στις φωτογραφίες που έχω βγάλει στο site τις επίσημες, θα δεις ότι σου δημιουργεί την οπτική ψευδαίσθηση. Εκεί την πατάνε όλοι. Ναι. Ναι. Τη δουλειά τους την κάνουνε, μπορούνε. Για να κάνουν λοιπόν τη δουλειά τους, θα έπρεπε εγώ να εξασφαλίσω ότι όλοι οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι και έχουν δοκιμάσει. Και όπως επήγα κατά λάθος το Λεωνίδα λόγω της μεταφορικής, βάνω το Λεωνίδα και παίρνει τηλέφωνο
τον Αποστόλη και τον Γιάννη. Και στα ξαφνικά, ωραίο, τα πήγαμε στο βουλκανιζατέρ, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι ο Λεωνίδας έλεγε του Γιάννη, κλείς το μαγαζί, πάρ' το μαχαιράκι και σήκω να φύγουμε με τα μάξι. Με τα μάξι του πήγαμε, δεν πήγαμε με το δικό μου. Λοιπόν, και μας περίμενε το άλλο παιδί μισή ώρα στο δρόμο με το μηχανάκι, γιατί δεν ξέραμε ούτε που έμενε. Το καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ και το άλλο παιδί δεν είχε χώρο, γιατί δουλεύει με ροκάματο κι αυτός, και δεν είχε ούτε αποθήκη ούτε τίποτα. Και πήγαμε σε μια νου αλουνού παιδιού που έτυχε και μας έκανε την εξυπηρέτηση και έχει τη μηχανή εκεί. Ήταν το παιδί που φαινόταν που δεν ήθελε να βγει στο βίντεο. Mm-hmm. Και χαριστικά μας άφηκε να βγάλουμε το βίντεο, έτσι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Δηλαδή αγκάτσεις και τα βάλεις όλα κάτω, έστω και κατά λάθος ρε παιδί μου, τα καταφέραμε. Εντάξει, εγώ σου είπα απλά κάτι λίγο πιο σωστό, πιο επίσημο, όχι τέτοιο γιουσούρου. Στην ώρα του. Πέρα να πούμε, στην ώρα του. Γιατί... Στην ώρα... Ρε φίλε, τι θέλεις να σου πω. Ξεκινάω να κάνω την οικοδομή. Εντάξει. Να κάνω μεταστέγαση το μαγαζί, μετά από που είχα φτύσει αίμα. Λοιπόν, μέχρι και στα δικαστήρια με στείλανε για να καταφέρω να βγάλω άδεια. Βγάζω την άδεια στην κολόνα που είναι μπροστά στη γωνία από το χωράφι μου και με την άδεια καρφιτσωμένη, την ώρα που είχα το φορτηγό να μου κάνει ανατροπή για μπάζωμα, εξυγίανση εδάφους, που είχα την εδαφοτεχνική υπογεγραμμένη με ηλεκτρονική σφραγίδα από το Υπουργείο, μου φέρανε την αστυνομία. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Όλο αυτό γιατί γίνεται. Γιατί ήθελε να φάει ένας ξάδερφος του πατέρα μου το χωράφι για 10.000 ευρώ και ο πατέρας μου το ζητούσε 50. Και μετά από 40 χρόνια που παιδευόταν να του το φάει και δεν του το πουλούσε ο πατέρας μου, στα 42 χρόνια χτίσα εγώ. Εντάξει. Μάλιστα. Τι να σου πω. Ότι έβανε θιά μου το τραχτέρι μέσα για να βάλει πατάτα στο δίπλα χωράφι που δεν ήταν οικοδομήσιμο, γιατί εγώ είμαι πάνω στην τέμνουσα του οικισμού και έσπρωχνε το τραχτέρι του τσιμεντόλιθος και είχε χώσει τη σούδα και μου είχε μπει κοντά μισό μέτρο μέσα στο χωράφι και δεν βγαίναν τα τετραγωνικά και εγώ για 10 πόντους δεν έχτιζα. Ευτυχώς για καλή μου τύχη, ήταν η κολόνα της ΔΕΗ και μπροστά από την κολόνα της ΔΕΗ είχαν βάλει ένα πάσαλο. Και λέω, αφού σκοτωθήκαμε εκεί πέρα όλοι μαζί, λέω, πώς είναι ο πάσαλος εδώ, μέσα χωμένος στη βατσουνιά, αφού δεν μπορεί να περάσει το τραχτέρι από εκεί, και οι άλλοι είναι κοντά μισό μέτρο μέσα στο δικό μου. Πιάνεις τον πρώτο, πιάνεις τον τελευταίο, βγάνεις την ευθεία. Και τραβάς το ράμα και τελειώνει η υπόθεση. Φίλε, ξέρεις πόσα τετραγωνικά μου είχε φάει. Και πήγαν εκεί, πάνε στην αστυνομία ότι εγώ κλέψα το χωράφι της θείας μου. Και ήρθε η αστυνομία εδώ να μου ψάχνει. Το καταλαβαίνεις. Άιντε, τι υπάρχει ρε. Δηλαδή αυτό που έγινε τώρα με τη μηχανή είναι το λιγότερο. Ναι. Τι να σου πω. Ότι στο μαγαζί που είμαι στο χωριό το είχε παλιά ο παππούς μου αλευρόμηλο, μετά το έκανε μπακάλικο και μετά που ήταν 22 χρόνια κλειστό, πόσο ήταν το πήρα εγώ. Το 16. Λοιπόν. Αυτό που έχεις φτιάξει τώρα το... Άστο το τώρα. Δεν θέλω 15.000 για να το τελειώσω. Λοιπόν. Δεν πρόσεξε. Είσαι έτοιμος ακόμα δηλαδή. Ού, για να τελειώσει αυτό θέλω γυψοσανίδες, θέλω ηλεκτρικά, υδραυλικά, θέλω ακόμα. Λοιπόν, πρόσεξε. Δεν με αφήνουνε να φορτώσω, να ξεφορτώσω. Πρέπει να τσακώνομαι όλη μέρα γιατί μου παρκάρουν στο πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο που είχε βάλει κάτι πέτρες δαπέδο ο πατέρας μου, τις έχουν σπάσει. Σκάνε με τις ζάντες εκεί απάνω. Και είναι ιδιωτικό αυτό, δεν δημοσιό. Δηλαδή στο μαγαζί μου να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου τόσα χρόνια. Τι ακάτσα να σου πω τώρα. Κατάλαβα και εσύ ρε Ήρμη. Τι ακάτσα να σου πω. Τίποτα. Κάνω δέηση για να παρκάρω τα μάξιμου, να ξεφορτώσω τα σίδερα μπροστά από την πόρτα. Εγώ. Εντάξει, υπομονή και αυτά θα τελειώσουν να μ' αφήσει σε καινούργιο και τελειώνει.
και να τους λέω και ευχαριστώ που με αφήνουν να φορτώσω. Ευχαριστώ να τους λέω. Και φτάσαμε. Στο δικό σου το χώρο. Να λες ναι, ευχαριστώ. Αλλά άμα όμως επήγαινα να υπογράψω στην αστυνομία ότι εκεί είναι επιχείρηση και έχω όλες τις άδειες και δεν με αφήνουν να φορτώσω, να ξεφορτώσω και παρκάρουν και παράνομα, που όντως παρκάρουν παράνομα, μετά θα σου κακοφανεί. Ναι, είναι χωριό, είναι περίεργα τα πράγματα. Καλά, βες τι γίνεται. Εντάξει, υπάρχει τέτοια θέματα δικά της θα έχει. Παντού τα ίδια είναι, φίλε. Το καταλαβαίνω. Παντού τα ίδια. Μόνο άμα είσαι σε βιομηχανική ζώνη και εκεί τρως άλλες φόλες και θα πρέπει να έχεις να πούμε και τι προσβάσεις, έτσι. Δεν το συζητάς. Ας πούμε. Χοντρικά μέσα σ' άκρες τα πάμε. Δεν μου λες. Καμιά γιομισιά. Τι εννοείς. Τα στάνταρ. Θέλω να μου πεις, έχεις δοκιμάσει την BSB, την παλιά και την καινούργια. Παλιά και καινούργια, τώρα τι μου λες, Λότ. Κυνηγάω με την BSB από πέρυσι. Ωραία, εσύ ποια πήρες. Πήρες της Maxxam ή της Nobel. Για Nobel. Ναι, δεν είχε Maxxam. Ωραία, κοίταξε περίμενε. Να δεις, όχι, όχι, μια ψηλό διαφορά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχα πάρει PSB και της Maxxam. Άλλαξες μήπως συγκεντρωτήρα. Παίζω συνέχεια, δεν κάθομαι με ένα. Ωραία, δω και μου τη γεμισιά σου. Θέλω 1,70-32. Ποιο συγκεντρωτήρα θα βάλεις. 1,70-32. Ναι. 17. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε στο 19 να καθίσω 32. Ωραία. Και με ένα 70 κιόλας. Πάω εγώ λοιπόν στο Τάσου τώρα που βγάλαμε το βίντεο, την αλουμινένια. Ναι. Παίρνουμε τη Maxxam της Nobel, την BSB1. Έτσι. Τη Nobel πήρες ή της Maxxam. Γιατί με μπέρδεψες τώρα. Η PSB είναι της Maxxam. Ναι. Ισπανική. Ωραία. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Την αγόρασε η Νόμπελ. Ναι. Ωραία. Και πήρε τα δικαιώματα. Mm-hmm. PSB της Νόμπελ η καινούρια. Κόβει παραστατικό ο Κένταυρος με σειριακό αριθμό μπαρούτης. Δίνει την ταυτότητά του ο Τάσος και την αγοράζει. Ωραία. Ανοίγουμε τον μπουκάλι παρέα. Βγάζουμε ένα 70-32. Και βάλουμε τον τράγκο το 17. Καλά είπα εγώ δηλαδή. Μπράβο. 15 χιλιοστά και μισό η μεζούρα. Αμάν. Γιατί. Λέω περίμενε. Βγάνουμε το 17, βάνουμε τον 20. 14 χιλιοστά και μισό η μεζούρα. Λέω να το κάνουμε ένα 70-33. Γιατί τόσο ψηλά όμως. Δεν ξέρω. Όχι, γιατί τόσο πολύ. Γιατί, μα κάτσε γιατί τρελαθήκαμε. Εβάλαμε κάλικα σε ντίτ με διχίλιαρο. Ωραία. Στα 68-50, κομμένο με τον κόφτη. Ωραία. Εκολυμπούσε. Βάνουμε κάλικα με 6-16, φιόκι. Στα 68-50 με τον κόφτη, εκολυμπούσε. Βάνουμε κάλικα Nobel Sport με 6-88, στα 68-50, εκολυμπούσε και εκεί. Και οι τρεις κάλικες... Και οι τρεις κάλικες με 1,70-33 νούμερο 8 σκάλια, εκτός και μας κλέψανε στα σκάλια. Αλλά αυτό στα σκάλια τα είχε. Δεν αγοράσαμε σκάλια. Μπαρούτι αγοράσαμε κάλικες και τέτοιο. Και βίσματα. Λοιπόν. Πότε θα πήρατε αυτά. Γιατί ο Κένταυρος δεν έχει σε τίτλη χιλιαρό σε κάλικες. Ο Σεντίτ ήταν περσινός Α. και πήρε 2 σακουλάκια φιόκι και 2 σακουλάκια 6,88. Νόμπελ. Λοιπόν. Νόμπελ Sport έχει, γιατί δεν έχω κοιτάξει. Τώρα πήραμε. Ωραία. Λοιπόν. Σε 6,86 με την GM3 θα δουλέψει. Ναι. Δεν ξέρω. Μην πάρει τη Δημητρία. Την έχω, την είχα. Κάτσε με την πεσμπίνα. Την είχα ρε σου λέω να πούμε. Αυτά φαντάσου να πούμε έχω τιμή πάνω 22 ευρώ να πούμε. Όχι 65 που την έχει. Κατάλαβα. Είναι από παλιά παρτίδα. Ωραία. Βεβαίως και θα δουλέψει με 686. 686-31 με γκουαλάντι 22.
Επειδή, επειδή θα βάλει τον κουαλάντι που έχει την ιδιοτροπία να σου δίνει από 50 έως 80 μπαρ, θα δουλέψει και αυτή, ναι. Φελιτσίτομα δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, και μας βγάζει 14 χιλιοστά γεμάτα, η μιζούρα η 14 καργαρισμένη, χωρίς να βάλω στατική πίεση. Αυτό δηλαδή, είναι καλό ή όχι? Γιατί έχω γεμίσει, γέμισα τώρα κάτι με τη GM3 που σου είπα και έπεφτε η μεζούρα κούφα μέσα, δεν την πίεζες καθόλου και είχε πιάσει τα 14, μπορεί και 14 και παραπάνω λίγα. Μπράβο. Εάν ο κάλικας λοιπόν σου κλείσει επίπεδο αστέρι και ρελιάσεις... Επίπεδότατο και ρελιάσμα γαμισέτα. Ναι. Ωραία. Τι γίνεται σε αυτό? Μένεις εκεί. Μένεις εκεί και έχεις και πιο όμορφη ντουφεκιά. Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Να δούμε το οριακό της θερμοκρασίας. Γιατί άμα μου πας με αυτή την ντουφεκιά στους μείον 20, δεν θα είναι καλό. Όχι ρε φίλε, πού κυνηγάμε εμείς εδώ με μείον 20 να πούμε. Κυνηγάς να πούμε το πολύ να πούμε το πιο χειμώνα δηλαδή εκεί που πάω πάνω στο μόδι εκεί πέρα. Τι να δεις, θα αρχίσει πάγω, θα έχει 5, 7, 3 εκεί και μετά υπάρχει ήλιος. Λοιπόν, άκουσε. Ένα παιδί από εδώ από την περιοχή μας που του δίνα τα φυσίγκια μου για να έχω μία δεύτερη γνώμη και του φεκούσε μπροστά μου με το όπλο μου. Έτσι. Για να τα βγάζω στο site όταν ζητούσα μία δεύτερη γνώμη. Λοιπόν, του δίνω 2-3-4 φυσίγκια πριν από χρόνια. Πάει, δεν είχε βγει ο ήλιος, σηκώνεται ένα τριγώνι, γιατί εδώ στην Κέρκυρα, επειδή είμαστε τελείως δύση, ο ήλιος αργεί μισή ώρα να βγει και, σηκώνεται το τριγώνι, του κοπανεί ένα σπάρο, γεμίζει φτερά, φεύγει το τριγώνι. Του κλασε μια μάντρα. Πρόσεξε τώρα. Περνάνε 10 λεπτά. Χαράζει, σηκώνεται ένα τριγώνι από ένα δέντρο πολύ πιο μακριά από το προηγούμενο, του κοπανεί ένα σπάρο με το ίδιο φυσίγγιο, το πέθανε. Αθράκι κάτω. Αυτός μου είπε ότι η ντουφεκιά ήταν από 40 έως 50 μέτρα, έτσι. Ναι. Με φυσίγγιο δικό μου. Το πρώτο λοιπόν ούτε το τρύπησε το σκάγιο, το δεύτερο το ξετίναξε. Περίμενε. Μήπως το τρύπησε και είχες υπερδιάτρηση? Όχι. Όχι, γιατί θα είχε πέσει στην υπερδιάτρηση. Θα πετάει, πέσει πιο κάτω, πετάει το πουλί κανονικά, συνεχίζει την πορεία του, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και μετά από 5 με 10 δευτερόλεπτα σοφάει. Του βλιάζει και πέφτει κάτω ξερό. Ναι. Κοίταξε, εγώ θα σου πω. Με τον καιρό έχω σταματήσει να ασχολούμαι βορειά, νοτιά, αρχίδια, πού θα πάω, το ένα το άλλο. Εντάξει, δεν είναι με πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν τα πολύ κοιτάω. Με τίποτα. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά σου λέω τώρα, με την πίεση, φαντάσου ότι τη γεμίζουμε τώρα στο 1,55-1,60. Καμιά φορά να πούμε ίσως το κιλομετριάζουμε πάει 1,57,5. Με 29,5, με 29,8 στον 20 διάρρη το συγκεντρωτήρα. Δεν μπορείς να βάλεις παραπάνω, δεν βγαίνει εγώ με 3. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Ερώτηση. Είναι σωστή ή όχι η ντουφεκιά? Δεν το ξέρεις. Γιατί μπορεί να δουλέψεις στον ντουφέκι το δικό σου. Μιλάμε σε μπενέλι, σε παλιό όπλο, να πούμε, σε 18-3 αυλό. Ναι, ρε φίλε. Και μιλάμε και σε μπερέτα α400 που είναι διευρυμένος. Ναι, ρε φίλε. 18-6. Περίμενε. Και δουλεύει. Πριν από πολλά χρόνια γεμίζω χάραξη ρελιασμά 6,86 φιόκι κάλικα ακαψούλωτο και βάνω S4 1,50-33 νούμερο 9 με πίστον σκιτ
και με Spark. Λοιπόν, κοπανούσα κάτι ντουφεκίδια με το φαμπάρμ, δηλητήριο. Μου λέει ένας τότε που είχε πρωτοβγεί η Α400 η Light. Ναι. Που είχε το ελαττήριο πίσω στο, στο πέλμα. Το kick-off, πώς λέγεται. Λοιπόν, ναι. Μου λέει, δοκίμασε να ρίξεις ένα σμπαρό. Δοκιμάζω με το δικό μου το φυσίγγιο, που στο ΙΤΑ 4, το φαμπάρμ, δεν καταλάβαινε να χρηστώνε. Και όπως κλωτσάει το όπλο, λέω, μάνα μου, θα κοπεί το όπλο στη μέση. Μου λένε, βάρα και με μία μπενέλη μπεκάτσα. Βαρώ ένα σμπάρο με την μπενέλη την μπεκάτσα, εκουδούνισα, εκουδούνισα όλος. Επήγα και πήρα ντεπών. Για ποιο λόγο όμως. Του δίνω δοκιμαστικά μερικά από τα φυσίγγια μου με το Spark που βαρούσα εγώ στο ΙΤΑ 4. Έτσι. Και τα βάνει στο δικό του τον ντουφέκι, ο ιδιοκτήτης, να τα ντουφεκίσει. Μου λέει, ωραία παιδί, τι έκανες. Κοντεύει να κοπεί το όπλο στη μέση. Πρόσεξε τώρα. Το φυσίγγιο που στο ΙΤΑ 4 επήγαινε χωρίς κλώτσο, το βάλε στο Α400 και νόμιζες ότι θα κοπεί η πάπια και η κάνει στη μέση. Ο λόγος. Δεν ξέρω. Πρόσεξε. Φλεβάρι στις Κύχλες, στο τελείωμα. Καρτέρι, απόγευμα. Γυρίζει ο καιρός. Αντί για κρύο, αρχίζει και ζεσταίνει και ανεβαίνει σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες η θερμοκρασία 5 με 10 βαθμούς απάνω. Κοπανώ ένα σμπάρο με το ντουφέκι μου και από την άνοδο το 10 βαθμών της θερμοκρασίας είχε γυρίσει και ο καιρός ο άνεμος, νομίζω ήταν ανατολικός κάτι ήτανε ή νοτιάς ή κάτι, φιλέ, επήγε να μου φύγει το όπλο από την πλάτη. Μου φύγε το όπλο από τα χέρια. Είναι δεν κάποια, δεν είναι έχω, κάποια δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα. Μπράβο. Γιατί δεν πας στα όρια το κάθε setup. Στατιστικά. Στατιστικά. Δεν δουλεύω ψηλά τώρα. Φύγω πάνω από ένα 65, ένα 70. Τώρα τι του φεγγείς είναι αυτές. Όχι, δεν δουλεύω. Έλα ρε φίλε. Ένα 50-33 με 6-86. Και να μην κόβω τον κάλικα. Για όνομα της Παναγίας. Οι κάλικες τότε ήταν 69, η δική μου, ήταν 69 και 20. Έτσι. Mm-hmm. Δεν κάναμε τα setup, τα κατεβασμένα που κόβαμε τον κάλικα στα 68-50. Να πεις, χαμηλώνω τη στήλη, κάνω ράνο, ράνο, ράνο. Τότε είχα τη ΜΕΚ και είχα για το τρυπάνι πάγκου. Και μετά είχα την ΚΑΕΠ. Χάρα ξηρέλιασμα. Mm-hmm. Λοιπόν. Και μετά επήρα από το ΙΤΑ 4. Αυτό τώρα γίνηκε το 2010-2011. Mm-hmm. Το 12 πήρα το μαρόκι το SI 12 και κοπανούσα κάτι ντουφεκίδια. Αλλά ντουφεκούσα με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν τα πήγαινε τα ίδια φυσίγγια. 18-8 το ένα προς 18-7, 18-3 το άλλο. Το χαμπάρ μιλά. Το φαμπάρμ, ναι, ήταν. Τα πρώτα φαμπάρμ ήταν 18-8, μετά τα βγάλανε 18-7. Ναι. Με 4 άστρα να μην σκοτώνει ούτε στα 10 μέτρα την κύχλα, όλη τη φωτιά πάνω της. Mm-hmm. Με 3 άστρα μέχρι τα 40 μέτρα ξύριζα. Ωραία. Αυτό που σου είχα πει εγώ πέρυσι που έπαθα το πρόβλημα. Στον ίδιο τόπο την ίδια μέρα. Με 3 άστρα δεν μπορούσα να βαρέσω λεωφορείο. Δεν έκοβα ούτε λεωφορείο στα 10 μέτρα. Τρώκαν την τουφεκιά να πούμε τα πουλιά και απλά έβλεπες πούπουλα και φεύγανε χωρίς μιλάμε να πέφτουνε. Έβλεπες την τουφεκιά, έσκαγε πάνω και φεύγανε. Και άλλαξα σε 4 άστρα την ίδια μέρα και όπου και να το γύριζα το τουφέκι πέφτανε στο πι. Παναγία μου, βγάνει ο σκύλος το ορτίκι.
Τι γίνεται, γιατί το έκανα αυτό. Βγάνει ο σκύλος το ορτίκι. Ντουφεκάω το ορτίκι. Στα 2 μέτρα από την κάνει, φεύγει το ορτίκι σαν ξεψυχισμένο. Ντουφεκάω το ορτίκι στα 2 μέτρα από την κάνει και αντί να το κόψω στη μέση, να μην μείνει τίποτα, σκάει όλη η ντουφεκιά πάνω του, του βγάζει την πέτσα, το σκάγιο, και μου πέφτει το ορτίκι ζωντανό κάτω. Και μιλάμε όλη η ντουφεκιά πάνω του. Ναι, γιατί έγινε. Δεν ξέρω. Αυτό σου λέω με το τσοκάρισμα. Σου λέω δεν γίνεται. Άνοιξα το όπλο και σκότωνε μακριά τώρα, έτσι. Μιλάμε για πάνω από 30 μέτρα σχεδόν οι ντουφεκές. Και με τα 3 άθρα να μην μπορώ να πάρω πουλιά. Με τα ίδια φυσικά, έτσι. Το τσόκαλαζα μόνο. Ήπρεπε να έχεις αλλάξει και συγκεντρωτήρα πριν αλλάξεις το τσόκ. Για να έχεις μία επιπλέον παράμετρο. Εντάξει, δεν το έκανα εκείνη την ώρα. Δεν το σκέφτηκα, δεν το έκανα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Όταν πάω δοκιμάσεις ένα φυσικείο, άμα σου κάθεται, θα παίρνεις 2-3 βίσματα, 4, αυτά που σου αρέσουν, για τα 14 χιλιοστά ογκομετρίας σε αυτό το setup και θα βλέπεις πώς ντουφεκάει το καθένα. Ναι. Δεν θα ντουφεκίσουν και τα 4 το ίδιο. Καλά, αυτό εξυπακούεται. Έτσι, μπράβο. Αφού αλλάζεις ένα συστατικό μέσα στη γόμωση, αλλάζουν όλες οι παράμετροι. Όχι, πρόσεξε. Είναι αντίσταση ξερελιάσματος, ακτινικές τριβές, καμπύλη καύσης, προανάφλεξη, σκληρότητα, ογκομετρία, η φούστα. Ποιος είναι καλύτερος τώρα για την BSB, Giovanni ή Γκουαλάντι? Ντουφέκισε τους και τους δύο. Δεν υπάρχει καλύτερος. Πρώτα τους ντουφεκάς και μετά βλέπεις. Ναι. Να σου το πω απλά. Κανένας από τους δύο. Γιατί πάντα ο ένας από τους δύο θα σε πουλήσει. Για να μην σε πουλήσει λοιπόν, θα πρέπει να έχεις. Αν η ντουφεκιά σου είναι ένα 65-31, θα πρέπει να έχεις 3 φυσίγγια. Ένα 60-31 με το ίδιο βίσμα, ένα 65-31 με το ίδιο βίσμα και ένα 70-31 με το ίδιο βίσμα. Πώς θα μου βγάλει, τι ογκομετρία, δεν βγαίνει. Βγαίνει άνετα, γιατί μπαρούτ είναι ψηλή. Μιλάμε για την BSB, έτσι. Ναι, βγαίνει άνετα. Τα 1,60 με 1,70 θα βγει η ίδια ογκομετρία στα ίδια σκάλια. Θα χάσεις 2 δέκατα του χιλιοστού, 3 δέκατα του χιλιοστού, κάτι γίνηκε. Λοιπόν, το καλοκαίρι τον Αύγουστο θα σου βαρύσει το 1,60-31. Μετά θα σου βαρύσει το 1,65-31 και υπό το 0 θα σου βαρύσει το 1,70-31. Το πιασες. Εκεί δεν θα σε πουλήσει. Ναι. Είναι αυτά που έλεγα εγώ και 10 τόσα χρόνια και δεν άκουε κανένας. Διαφορετικά τι κάνανε. Παίρνανε ένα βίσμα που σήκωνε πίεση σαν τον Γκουαλάντι, τον εβάνανε ένα 65-31 στους μείον 20 και παίρνανε τον Τζοβάνι που δεν σηκώνει τα 50 με 80 μπαρ που υποτίθεται σηκώνει ο Γκουαλάντι σε κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους και τον επέζεις με νορμάλ θερμοκρασία. Και σε ρωτάω, εσένα τι θα σε βολέψει, να έχεις το ΣΥΠ και να είσαι κάτω των 740 μπαρ ανά πάσα ώρα και στιγμή σε ΤΑΦ 3 μέταλλο π.χ. στο ΤΑΦ 2 μέταλλο να είσαι κάτω των 650 ή θέλει να κάνεις τη δουλειά σου και ας έχεις αλάργα με το όπλο σου 40% ακόμα εύρος προστασίας. Για πες. Όχι, να μην είμαι πιεσμένος, δεν θέλω. Θα πάω στο safe. Μπράβο. Ξέρεις τι κάνουν λοιπόν κάτι οι δύο γόματα, δες.
λένε, αφού το εργοστάσιο το δίνει 1370 μπαρ και το δοκιμάζει στα 1600, βάρτο εκεί και ας βαρύνει 900 μπαρ πίεση για κύχλα. Κατάλαβες? Όχι, ρε, τέτοια πράγματα. Είμαστε. Εντάξει, που 900 είναι υπερβολή, έτσι το λέω εγώ 900. Αυτό άλλο θα βαρούσε αντί για 650 που είναι το normal, φεύγα 700 με 1000 ζόρια, θα βαρούσε 850. 800-850, έτσι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εκείνο ο ιδιογωμωτής που θα ρυθμίσει την καμπύλη καύσης και την πίεση. Θα ρυθμίσει το χρόνο κάνεις, θα ρυθμίσει την προανάφλεξη του καψουλίου και πάει λέγοντας. Όλα αυτά πώς θα κάνεις? Αφού έχεις κάνει πολλές παραμετροποιημένες δοκιμές και αφού έχεις αποκτήσει εμπειρία με τη μηχανή και με το γέμισμα και αρχίζεις και πειράζεις τα δικά σου τα φυσίλια, βάζεις το αυτί σου να δουλέψει και την αίσθησή σου την ώρα της ντουφεκιάς και ακούς με αντίληψη πώς κάνει το γέμισμα του ήχου, πώς αντιδράει το όπλο και πόση ώρα κάνει ο θόρυβος και τι θόρυβος είναι. Είναι ξερός, είναι κοφτός, είναι γεμάτος. Τα φυσίλια συνήθως κάνουν σαν να σφυρίζουν. Άλλο άμα σφυρίξει την ώρα που φεύγει, που εκεί έχει άλλη ταχύτητα. Δεν κάνει, τον ντάου, άλλο αυτό να κρατήσει δηλαδή το θόρυβο εκεί πέρα και άλλο το ταχύτητα. Ωραία, ωραία. Κάνε το εξής πειράμα. Ο άλλος το ακούει σαν να σφυρίζει, λέει το φυσίγγι. Μπράβο. Να του δώσω λοιπόν εγώ 24 γραμμάρια φυσίγγια, να σφυρίζει σαν φωτοβολίδα, όχι να πετύχει κάτι, να τον τουφεκίσει. Να σφυρίζει σαν φωτοβολίδα και να θέλει ο τασπίδες για να μην του τρυπήσει τα τύμπανα. Το παθαγώ μία φορά σε κάτι δοκιμές. Όταν σφυρίζει τι έχει να κάνει? Έχει ταχύτητες? Λένε ότι είσαι άνω των 450. Λένε. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν έχω όργανα. Δεν πήγα να μετρήσω με όργανα εκεί. Πόσο ψηλά? Εγώ εκεί έκανα άλλη δουλειά τότε. Αλλού είχα το μυαλό μου. Δεν χρειάζεται να πούμε τι. Mm-hmm. Μπράβο. Λοιπόν. Το πείραμα το κάνεις πανεύκολα. Παίρνεις ένα 688 ή ένα διχίλιαρο και βάνεις ένα 6531 και μετά παίρνεις το 686 σου ή το 615 και βάνεις πάλι ένα 6531 και μετά βάνεις και ένα 7032 με το μεσαίας. Βάρεις το σμπάρο σου και βλέπεις τη διαφορά. Και γέμισμα η καμπύλη καύσης θα σου κάνει διαφορετικό και ο χρόνος κάνεις θα είναι διαφορετικό. Χοντρικά να ξέρεις, παίρνεις από 150 μέχρι 300 μιλισεκόντ από το 688 στο 686 και το 2000, έτσι. 686 με διχίλιαρο είναι φάμιλα ή είναι τέτοιο? Πιο εκρηκτικό δεν είναι το διχίλιαρο? Είναι σαν το 688? Το πιο ψηλό καψουλί στην κλίμακα είναι το ισπανικό. Μετά είναι το 616, το silver και το gold. Μετά είναι το 688. Μετά είναι το διχίλιαρο, μετά είναι το 686 και μετά είναι το 615. Άλλοι, το ισπανικό είναι το UE, αυτό δεν λες? Ναι, άλλοι το μετράνε αλλιώς. Πρόσεξε. Υπάρχουν, δεν τα φέρνουν. Πρόσεξε. Άλλοι κάνουν την άλλη δουλειά. Παίρνουν ένα μονόκανο, βάνουν ένα κέρμα απάνω στην κάνη. Mm-hmm. Ναι, και όποιο το τεινάξει πιο πάνω. Ακριβώς. Και δοκιμάζουν το καψούλι.
Όμως, δεν μπορείς να το κάνεις με καραμπίνα αερίων. Ή δίκανο. Ακριβώς. Ό,τι έχει τρύπες αερίων δεν δουλεύει. Έχει διαφύγει, είναι σίγουρα. Μάλιστα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Δεν ξέρω σκατά. Και με τις παρόντες εκεί που τις φτάσανε, γάμισε τα. Όχι, άλλο σε ρώτησα. Τι πράγμα? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Σε κατατοπίζω ή είμαι κανένα τυχαίος? Εντάξει, είσαι ψάχνοντας, δεν είσαι τυχαίος. Χαίρομαι. Δεν θα φτάνεις σε σημείο αυτό που έχεις καταφέρει να είσαι αυτός που είσαι. Τέλος πάντων. Αυτά είναι αλλουνού πράγματα. Επιστημονικά. Καθόλου, φίλε μου. Αντιθέτως, μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ τρελοί που κάνουν δοκιμές και δεν τις λένε ποτέ. Και μπορώ να σου πω ότι κάνουν και πολύ πιο δύσκολες δοκιμές από όσες κάνουμε εμείς, έτσι. Απλά δεν το λένε. Και δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί αν πάει κάποιος και δοκιμάσει κάτι τέτοια πράγματα, κακιά η ώρα φαναδιναχτεί και δεν κάνει. Όχι. Γι' αυτό πάμε κάποια πράγματα καλύτερα να μην λέγονται. Πάμε να κάνουμε τα κέφι μας και όχι να σκοτωθούμε. Έτσι, μπράβο. Όχι. Δεν κάνω τέτοια. Δεν ξεφεύγω εγώ. Ούτως ή άλλως δεν πάω και για χοντροθύραμα. Δεν με βγάζει ούτε ο χρόνος ούτε η δουλειά μου για αυτά. Και ξεσπάμε στην τζίχλα ούτως ή άλλως. Επομένως και κάνα υδρόβιο που και που, αλλά δεν ασχολούμαι και πολύ με τα χοντρά. Για να σε ρωτήσω. Να κάνω τέτοια παλάβα πράγματα. Για να σε ρωτήσω. Όταν ευαρούσες τα κλασικά τα φυσικά. Ναι. Και μετά ντουφεκά στα πενταστάδιακά. Ναι. Τι διαφορά βλέπεις στο θύραμα, στον κυνηγότοπο και στις αποστάσεις βολής και στα σκοτώματα? Θα το πιάσουμε πιο τέτοιο. Λοιπόν, στα σκοτώματα. Τα γυρνάς με την πλάτη. Είναι πιο ακαριαία. Δεν ασχολούμαι, όπως που σου είπα και πριν, αν έχει πόσο υγρασία, αν έχει νοτιά, αν έχει βοριά και όλες αυτές τις μαλακίες. Ίσως κάποια πράγματα, ίσως αμελητέα στο να είναι να το πιάσεις, δηλαδή το μάτι σου. Εντάξει, αποστάσεις έχω ανοίξει το πιο top που βάζω 93 άστρα, που και αυτό δεν το δουλεύω συνήθως, κυνηγάω με 4. Οι αποστάσεις είναι, εντάξει, 30-35 μέτρα, πόσο θα σκοτώ στην τζίχλα, 50 και 100. Δεν μ' αρέσει να χάνω πουλιά. Τα θέλω στην τσάντα. Βαράς και μακρινές, δεν έχει να κάνει αυτό, αλλά δεν έχω τέτοια, που σου λέω, τέτοιο θέμα. Μ' αρέσει η μακρινή μπουφεκιά. Αλλά εγώ δεν σπαταλάω και φυσίδια. Δηλαδή, ότι πετύχεις, το ρίχνεις ξερό? Ναι, δεν έχω ζωντανά. Δεν τρέχω δεύτερου, δεν κοψόφτερη δεν βρίσκω. Τώρα να τύχει μία φορά γιατί δεν πήγε σωστά η ντουφεκιά και της έσπασα το φτερό και έχει πάρει, ξέρω εγώ, να μην της έχω κόψει το φτερό, εντάξει, χαίρομαι πολύ, τυχαίνει. Δεν την πήρε η ντουφεκιά, φταίω εγώ δεύτερη φυσική. Αυτό το απαλήθουμε. Θέλεις να σου πω σε κυνήγι τώρα τελευταία φάση, κατεβήκαμε στο ναύτιο και άμα σου πω τώρα νούμερο θα τραβάς τα μαλλιά σου. Από τα 110 πουλιά που μπορεί να περάσανε, πόσα πεθάνανε? Σου λέω ένα νούμερο τώρα. Επιτρεπόμενο? Όχι, ήμουν πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο. Εγώ σου είπα ένα νούμερο. 110 πουλιά. Δεν θέλω. Πόσα πεθάνανε? Δεν θέλω. 25. Τόσα επιτρέπει ο νόμος. Τόσα. Άμα ήταν φάσες, θα σου έλεγα όλες. Όχι, εντάξει. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Άμα πετούσανε αγριογούρνα από τη μία πλαγιά στην άλλη, ναι. Θα σου έλεγα ο Θεός εν σοφία επίησε. Φαντάσου να δίνε φτερά στην Αγελάδα και να σου από κάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων, όχι, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Εγώ σου λέω, τα έχω εξαλείψει αυτά. Με, και όπως και ο Μιχάλης εδώ πέρα, είχαμε κάποιες κόντρες πριν μπλεχτεί και αυτός με τον πεντασταδιακό και μου λέγανε ότι λέω κινέζικα πράγματα.
Αλλά τώρα αυτός έχει αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ο Μιχάλης κυνηγούσε με light full οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου π.χ. που λέει ο λόγος. Και τώρα ο Έρμος, γιατί την πρώτη μέρα που με πήρε όταν τα δοκίμασε τα φυσικά που τα φτιάξε, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, να μου λέει, έχω δοκιμάσει τα φυσίγια, αλλά εντάξει μωρέ, δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Του λέω, Μιχάλη, με τι κυνηγάς? Μου λέει, έχω το light full επάνω. Ωραία Μιχάλη, βάλε τρία άστρα, του λέω, ρε Μιχάλη, να δούμε τι γίνεται. Και το άλλαξε, και το άλλαξε σε τρία άστρα. Εγώ θα του έλεγα, βάλε κυλίβρο. Δεν ξαναβάζει άλλο τσόκ. Του λέω, τρία, τέσσερα, πες εκεί, του λέω, αγόρι μου. Και του φεκάει μακριά ο άνθρωπος, έτσι. Το σηκώνει τον του φεκάει μακριά. Και μου λέει, εντάξει, ήτανε, τον είδα ψιλοκρύο. Τώρα δεν είναι, ο άνθρωπος δεν το συζητάει, τραβάει μαχαίρι. Με συνδυογωμωτή του που φτιάχνανε παλιά τα φυσίγια, τον έκανε 11.30 και έφυγε από το καρτέρι. Πέρυσι. Δεν μου κάνει, λέει, δεν μου κάνει κάτι εντύπωση. Γιατί του λέει, να πούμε, πενταστάδιακο, πήγες και πήρες μαλακίες, είναι αυτά, τα έχω δοκιμάσει όλα, εγώ έχω πετάξει τόσα λεφτά, έχω φτιάξει μηχανές, λέει, να πούμε, αυτόματες και μαλακίες. Του λέω, Μιχάλη, εντάξει, του λέει, να πούμε πώς θα λένε, δεν πειράζει, του λέει, να πούμε πώς θα λένε για αυτά. Εγώ πήρα αυτό, του λέει, να ασχοληθώ, του λέει, να πούμε γιατί μ' άρεσε. Τον κουλοχέρι του Καβαδία πήρε δηλαδή. Μπράβο, ναι. 11.30 ώρα που δεν φεύγει ποτέ ο άλλος από το βουνό πριν τις 3. 11.30 ώρα θα μάζεψε τα μπουγαλάκια για δρόμο. Να έφταιγε η Μπαρούτη, να δεν ήταν αυτό. Εντάξει. Όχι, πες το. Δεν περίστρεφε καλά η περιστρεφόμενη μηχανή, πες το. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, ο άνθρωπος όμως έχει ρίξει λεφτά, έχει φτιάξει κάτι αυτόματα, κάτι μαλακής εκεί και με κάτι. Είναι ψηλό. Έχει ψηλό ασχοληθεί. Αλλά φίλε, δεν είναι αυτό. Ρε φίλε, 2.000 ευρώ. Κάνει ο μηχανισμός και η περιστρεφόμενη αμερικάνικη αναγόμωση. Που δεν ρελιάζει. Λοιπόν, εντάξει. Ο καθένας τα λεφτά του για το γούστο του. Δεν μπορεί να πάει του πει στο αλουνού, μην τα αγοράσει. Αυτό γουστάρει, αυτό θα πάρει. Δικά του τα λεφτά. Μετά, άμα αρχίσει και σου κλαίεται, ξέρεις, έδωκα τα λεφτά μου και δεν έκανα δουλειά. Εντάξει. Ας πρόσεχε. Το πρόβλημα μετά είναι ότι θα πρέπει να βρει κάποιον να του το φορτώσει. Για να πάρει κάτι άλλο. Κάτι πιο οικονομικό για να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι αυτό. Γιατί εγώ είχα πελάτες. Καλή τους ώρα. Που είχα φέρει μια περιστροφική από Ιταλία. Λοιπόν, σκοτώθηκα με εκείνον εκεί που την έβγανε. Μου κάμε τη μοντίφα. Συμβάλαμε τον ημάντα. Την πουλάω. Σε ένα παιδί καλή τώρα την αγόρασα. Με παίρνει τηλέφωνο. Μου λέει, φίλε, η μηχανή δεν είναι καλή. Λέω, αγόρι μου, η μηχανή δουλεύει. Μα μου την πουλάει και αγοράζει ολόιδια και ήταν στραβή και άλλη μηχανή. Πουλάει και την άλλη και αγοράζει τρίτη. Δηλαδή, αυτός καλή τώρα έκαμε καταστροφή. Ναι, πήρε για άλλο στο λαιμό. Δεν είναι. Επήρε εμένα στο λαιμό του. Γιατί μάνι μάνι ξεκινάω εγώ πως και καλά κάτι έκανα. Τότε δεν είχα μαγαζί. Ήμουν αεραστέχνης. Mm-hmm. Και δεν είχα, και δεν είχα και λεφτά. Έτσι. Που ανέβαζες που ούτε καν μίλαγες και είχες μόνο μία μουσική μέσα. Άγια σου. Λοιπόν... Από τότε τα παρακολουθώ. Αλλά τέλος. Μπράβο. Μπράβο. Άρα με ξέρεις πάνω από 10 χρόνια. Από το 10. 14 χρόνια. Λοιπόν, σε πληροφορώ, φίλε, ότι αυτοί που είδανε τις μηχανές μπορεί να συλλέψανε να πήρανε κι άλλες. Και παγιώνεται τώρα ότι υπάρχει μία μηχανή περιστροφική, κάνει 1.000 ευρώ, είναι καλή, είναι χρυσή, κάνει ράνι, κάνει τόσα φυσίγκια την ώρα και αποτέλεσμα, για πες μου... Δεν θέλουμε παραγωγή. Μηδέν ιστοπηλίκων. Μπράβο, δεν θέλω παραγωγή εγώ. Γεμίζω για την πάρτι μου αυτά που πρέπει να γεμίσω, όπως πρέπει να τα γεμίσω. Και εγώ πειράζω παρακαλούσα... αυτά που είναι να πειράξω. Και εγώ παρακαλούσα να πουλήσω τις 300 βήτα στο 1 τρίτο από τα λεφτά. Ναι. Και να μου λένε είναι ακριβές. Δεν πειράζει.
Όπως το είπες. Η δουλειά γίνει και αφού όλα πάνε καλύτερα, πιάνουν τόπο οι θυσίες. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Εκάμαμε μία κουβέντα εφόλης της ύλης. Ναι. Να κάνουμε μία παλικαριά να μην πάει χαμένη. Να ξεστραβώσουμε κανένα, ναι. Το κάνουμε ένα τηλεφωνικό βιντεάκι. Ο Κουστάρης. Όλη αυτή την κουβέντα. Όπως είναι, άκοπη. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ρε παλαβέ. Ρε φίλε, σκέψου ότι μπορεί να σώσεις κάποιον. Να του ξεστραβώσεις τα μάτια. Εσένα σου πήρε 14 χρόνια να μάθεις. Ο άλλος θα του πάρει μια ώρα. Να μάθει ακουστικά τα βασικά. Αλλά μην γυρίσει να μας πει όμως θέλω τη μηχανή που κάνει 2 καλ, έχει τον τυζάκι, έχει τις 4 κολόνες, έχει και δεν μου έχεις ρελιάσει ποτέ φυσίγγιο και θες και να μου τη ρυθμίσει με τις 8 βίδες. Φαντάσου στις 8 βίδες έφαγα φωλαγό, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να πάει να ρυθμίσεις μια μηχανή με 8 βίδες. Μην τα θέλουμε και τα δικά μας. Κάνω τι θες. Ωραία, το βγάλω. Βγάλω το. Ωραία, thank you. Τα λέμε. Την αγάπη μου φίλε, να σε καλά. Έλα και εσύ.